αφορά θέμα μεταφοράς χρημάτων εντός της επικράτειας, αλλά και όσον αφορά την καταβολή των συντάξεων που δικαιούνται να πάρουν διάφοροι συμβεβλημένοι συνταξιούχοι με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εμείς, όπως θα γνωρίζετε, έχουμε καταβάλει ολόκληρο το ποσό των συντάξεων στους δικαιούχους. Δεν υπόκειται τα ελληνικά ταχυδρομεία στην οδηγία των τραπεζών, που είναι υποκαθεστώς capital control, και γι' αυτό το λόγο μπορέσαμε και εμείς να πληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συνταξιούχους. Χρειάζεται να έρθει από εδώ να πάρετε σύνταξη, δηλαδή αν παλιά την πήγαινε ο ταχυδρόμο σπίτι, αυτό ισχύει? Ναι, ναι, ισχύει. Όσοι συνταξιούχοι είχαν επιλέξει την σύνταξη να την πηγαίνουμε στο σπίτι, το ίδιο ακριβώς εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα. Μάλιστα. Παίρνουν το ποσό ολόκληρο στο σπίτι τους. Να ρωτήσω κάτι, έτσι μια εύλογη απορία. Πώς γίνεται όλοι να έχουν δυστερέψει? Ναι. Και τα λεπτά να λες και είναι ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή έχει ρευστότητα, έχει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι και η ιδιαιτερότητά μας σαν οργανισμό και υπηρεσία. Μπορούμε με τρόπους δικούς μας και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών. Όπως θα γνωρίζετε, εμείς έχουμε εξαιρεθεί, όπως είπα και προηγουμένως, από αυτή την οδηγία των τράπεζων. Μπορέσαμε και χρηματοδοτηθήκαμε μέσα από την Τράπεζα Ελλάδος και γι' αυτό τον λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει ρευστότητα στα ελληνικά ταχυδρομεία και εξυπηρετούμε όχι μόνο συνταξιούχους αλλά και τον εμπορικό κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο εμπορικός κόσμος κινείται διαμέσου των ελληνικών ταχυδρομείων. Έχει αυξηθεί η κίνηση εδώ? Εννοείται ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση. Είμαστε οριακά να μπορούμε το να ωράριο ανταποκριθούμε. Πώς το ωράριο? Το ωράριό μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως θα γνωρίζετε, είναι από τις 7.30 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Συνεχές ωράριο δουλεύουμε, με βαρδίες, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και εξυπηρετούμε τους πελάτες μας.